Είδαμε, κυρίες και κύριοι, και περιμένουμε πραγματικά με ενθουσιασμό την φετινή 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά στους ρυθμούς της ΔΕΘ περιμένουμε και τις ανακοινώσεις πρωτίστως του Πρωθυπουργού. Ως ήθεστε άλλωστε. Δίπλα μου είναι ο Δημήτρης Κούβελας, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κούβελα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλή σεζόν να έχουμε. Με το καλό. Καλό μήνα. Είστε καλά. Υγεία, δύναμη σε όλους μας, κυρία Τζόρμπα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή δημοσιογραφική. Αμήν. Και καλές ειδήσεις να έχουμε αρκετές. Τώρα οι καλές ειδήσεις ελπίζουμε να αφορούν και τη Θεσσαλονίκη. Υπόθηκαν κάποια πράγματα γιατί ο Πρωθυπουργός ήρθε και μίλησε με τους παραγωγικούς φορείς τις προηγούμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι μικρό το καλάθι των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση και αυτό γιατί τα δημοσιονομικά δεν μας το επιτρέπουν. Ακούμε για προσπάθεια για την ακρίβεια, για τη φορολογία, για τη στέγη, τους αγρότες και την υγεία, ότι είναι τα κύρια ζητήματα τα οποία θα θίξει ο Πρωθυπουργός. Παρ' όλα αυτά είναι δύσκολη η κατάσταση, νομίζω, από πολλές πλευρές για την κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα ότι η καθημερινότητα όλων μας έχει δυσκολίες. Αυτό είναι το κρίσιμο. Ζητούμενο είναι να βρεθούν λύσεις για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, τον καθένα μας, στον μικρό και μεγαλύτερο κόσμο μας. Εδώ στοχεύει ο Πρωθυπουργός. Εδώ στοχεύει το κυβερνητικό επιτελείο, το οικονομικό επιτελείο ειδικότερα, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια, κυρία Τζόρμπα, ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας είναι συγκεκριμένες. Τι καλό θα ήταν ιδανικά, μακάρι να μπορούσαμε να λέμε χωρίς να είναι ανάγκη να ξοδέψουμε χρήματα. Να δείτε πόσα πράγματα θα γινόντουσαν. Όμως θα πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας, ακόμη και όταν επεξεργαζόμαστε λύσεις και προτάσεις, τι περιθώρια υπάρχουν στα αλήθεια δημοσιονομικά. Αυτό όμως είναι ένα αφήγημα, και λέω αφήγημα ενώ ότι ήταν μια δικαιολογία υπαρκτή, δεν ήταν προφανώς προσχηματική, που όλο το προηγούμενο διάστημα λειτουργήσε για την κυβέρνηση, ότι δηλαδή τόσο μπορούμε να ανοιχτούμε, τόσο ανοιγόμαστε. Μέχρι τις ευρωεκλογές που φάνηκε ότι αυτό πια δεν λειτουργεί, γιατί η ακρίβεια τσάκησε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθούν με κάποιο τρόπο τα οι δυνατότητες να απαλληλθούν αρκετοί πολίτες, οι ευάλωτες ομάδες. Τα εργαλεία λοιπόν να βρούμε και τα αντίμετρα για να πολεμήσουμε την ακρίβεια η οποία ακόμη αντιστέκεται, παρά τη, θα έλεγα, αξίζει να σημειώσουμε έτσι την συγκράτηση τιμών. Υπάρχει μια πολύ ελαφρά μείωση σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο του 2023. Θα μου πείτε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, τι να κάνω να συγκρίνω νούμερα όταν η τσέπη συνεχίζει να αδειάζει γρήγορα. Και έχουμε και τα στοιχεία, θα τα είδατε, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, που αποκαλύπτουν ραγδαία υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων. Αυτό το πλήρωσε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Ξέρετε, είναι γεγονός ότι όλη η Ευρώπη ταλανίζεται από μια ακρίβεια και οικονομικά ζητήματα που ανοίγουν εξαιτίας του κόστους της ενέργειας, εξαιτίας της ακρίβειας στην παραγωγή και βασικών ακόμη αγαθών, λόγω του γεγονότος ότι κάποιες πρώτες ύλες έρχονται από την εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας και όχι μόνο, από τα σιτάρια μέχρι άλλες πρώτες ύλες, λιπάσματα που είναι αναγκαία και για την γεωργία και για την κτηνοτροφία την ευρωπαϊκή. Άρα λοιπόν υπάρχει εξήγηση. Ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, πέρα από τις διαπιστώσεις προφανώς, και απαντήσεις να δίνονται και λύσεις. Γι' αυτό θα έλεγα ότι τα νούμερα μας δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Για παράδειγμα, ο πληθωρισμός των τροφίμων σήμερα στην Ελλάδα έχει μειωθεί, ειδικά στα τρόφιμα εννοώ, τα οποία βρίσκουμε στο σούπερ μάρκετ και στις λαϊκές αγορές, έχει μειωθεί σημαντικά, είναι κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δεν πάβει όμως για μας να είναι ακόμη ακριβά κάποια πράγματα. Έχει αυξηθεί σημαντικά ο μισθός πολλών συμπολιτών μας από το 2019 μέχρι σήμερα. Ήταν 65% των εργαζόμενων κάτω από τα 1000 ευρώ το 2019, σήμερα είναι η μισή εργαζόμενη, που το 50% που παίρνει ήδη πάνω. Απλώς όταν αυτά ροκανίζονται από την ακρίβεια και από όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι δεν τα είδαμε, δεν τα νιώσαμε. Να ξέρετε πάντως ότι στον Πρωθυπουργό, με κάθε ευκαιρία, πόσο μάλλον όταν βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη Τρίτη, λέμε την αλήθεια.
περνάμε το μήνυμα όπως το εισπράττουμε. Εγώ τουλάχιστον περπατώ συνέχεια στην πόλη, κάνω επαφές με τους πολίτες, με τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες, με παραγωγούς. Η ακρίβεια, το κόστος της ενέργειας, που και αυτό ευτυχώς δείχνει να αποκλιμακώνεται το Σεπτέμβριο τώρα, όπως ανακοινώνεται σε σχέση με τον Αύγουστο που περάσαμε, που ήταν πιο δύσκολα, και σε αυτό θα υπάρξουν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση για τους πιο ευάλωτους ειδικά, αλλά και για όλα τα νοικοκυριά. Ευτυχώς λοιπόν έχουμε μικρές αποκλιμακώσεις, δεν πάβει όμως να είναι ένα ζήτημα το οποίο δυσκολεύει όλους, και αυτό το μήνυμα επειδή περάσαμε στον Πρωθυπουργό ξεκάθαρα. Αναφέρατε την προηγούμενη Τρίτη. Ο οποίος άκουσε, με συγχωρείτε κυρία Τζόρμπα, άκουσε πολύ προσεκτικά επί ώρες τους παραγωγικούς φορείς, τα επιμελητήρια. Είδατε όμως ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών τι εξέδωσε. Ναι, μεν πηγαίνουμε αρκετά καλά κλπ. Αλλά αν δεν υπάρξουν κάποιες στηρίξεις, όπως παραδείγματος χάρη για χρηματοδοτήσεις, υπάρχει μεγάλο θέμα. Ναι, είναι σημαντικό. Πρέπει οι τράπεζες να μπουν ακόμη περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι, πέρα από τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Είναι ανάγκη να προχωρήσουν και θα προχωρήσουν όλες οι χρηματοδοτήσεις για τα έργα τα οποία από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτή την περίοδο ενισχύονται, γιατί είναι τα χρονοδιαγράμματα πάρα πολύ σφιχτά. Δεν έχουμε περιθώριο για να μπορούμε να μιλάμε για βελτίωση υποδομών στην υγεία, στα σχολεία μας, που είναι πρώτης προτεραιότητας ή αν θέλετε προτεραιότητας, μεγάλης προτεραιότητας πρωτοβουλίες για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να τα τρέξουμε πολύ γρήγορα, ναι, και να απορροφήσουμε τα χρήματα. Αλλιώς θα χαθούν αυτά τα χρήματα. Έλεγα για αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ότι αναφέρθηκε για πρώτη φορά και σχολιάστηκε με ποικίλους τρόπους στις μεγάλες ανισότητες και στην μεγάλη απόσταση που έχει η περιφέρεια με το κράτος των Αθηνών. Δεν το ανέφερε έτσι, αλλά με την Αθήνα. Ήταν σαφώς. Η περιφέρεια Αττικής είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο συνολικά. Και από την αντιπολίτευση και από ανθρώπους έτσι που σκέφτονται με μια κριτική ματιά, είναι ότι το παραδέχτηκε και τόσο καιρό που είναι κυβέρνηση, γιατί δεν έχει κάνει κάτι για να περιοριστεί αυτό το άνοιγμα της ψαλίδας. Από την άλλη υπήρξε και η αναγνώριση ότι είναι καλό να το λέει ένας πρωθυπουργός, να το παραδέχεται, γιατί αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει κιόλας. Και όχι μόνο να το παραδέχεται, δεν είναι απλά μια διαπίστωση. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε και η εθνική στρατηγική, το μεγάλο δηλαδή σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτής της περιφερειακής ανισότητας, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Είναι αλήθεια, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι ακόμη και η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εδώ, η δικιά μας, ο τόπος μας, όπου είμαστε μάρτυρες όλοι πολλών έργων που είναι σε εξέλιξη, στα αλήθεια, είναι πάνω από 850 έργα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν προχωρήσει σημαντικά, τα περισσότερα από αυτά. Παρ' όλα αυτά είμαστε κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, σε αντίθεση με την περιφέρεια Αττικής, η οποία είναι πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι σε τάσεις σύγκλησης, χρειάζεται όμως δουλειά και το σχέδιο υπάρχει. Οι χρηματοδοτήσεις που πέτυχε ο Πρωθυπουργός από Ταμείο Ανάκαμψης, από το νέο πλαίσιο του ΕΣΠΑ μέχρι το 27, είναι πολύ σημαντικές. Φτάνουν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ μαζί με την μόχλευση τη σχετική που θα γίνει. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε πολύ καλές προοπτικές και αισιόδοξες μπροστά μας. Κύριε Κουβέλα, από αυτά που διαβάζουμε εμείς, που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ και εσείς έχετε τις δικές σας πληροφορίες, αυτό που πιο πολύ θα ήθελε ο Δημήτρης Κούβελας να ακούσει από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ποιο είναι? Παραδείγματος χάρη, ακούσαμε για την εξομοίωση των τριτέκνων με τους πολυτεκνούς. Δεν ξέρουμε, όλα αυτά είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Έτσι, είναι ρεπορτάζ. Δεν ξέρουμε αν όντως θα συμβεί. Αλλά αυτό που πονάει εσάς, αν ήταν δυνατόν δηλαδή να τηλεφωνήσετε σήμερα στον κύριο Μητσοτάκη και να του πείτε αυτό θα το κάνετε, ποιο θα διαλέγατε και να πείτε αυτό θέλετε πολύ να είναι μια ανακοίνωση, μια εξαγγελία? Αν μπορώ εντελώς επιγραμματικά, θα σας μεταφέρω και τον πόνο των συμπολιτών μας που ζω εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η ανάγκη, τα προγραμματισμένα χειρουργία και οι προγραμματισμένες εξετάσεις να γίνονται σε πιο σύντομους χρόνους παραμένει μεγάλη. Εδώ λοιπόν πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, όπως επίσης τα σχολιά της Θεσσαλονίκης, τα οποία χρειάζονται υποστήριξη, κάποια από αυτά ενδεχομένως είναι ακατάλληλα, άρα λοιπόν θα χρειαστούμε
καινούργιες σχολικές μονάδες και εγκαταστάσεις. Θυμίζω ότι στον Εύοσμο έχουμε 18.000 μαθητές. Ο δε Δήμος Εύοσμου έχει τον χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο πιο νεανικός Δήμος στη χώρα. Ζω στον Εύοσμο, οπότε το επιβεβαιώνω, το βλέπω. Βλέπω συνεχώς νέους ανθρώπους γύρω μου. Παιδιά, έφηβους, μωρά. Τόσα καροτσάκια κυκλοφορούν. Έτσι, να. Είναι και νέες γιαγιάδες, σκεφτείτε, έτσι είναι ένας απίθανος νέος κόσμος ο οποίος έχει ανάγκη στήριξης. Και βέβαια η οικογένεια. Η οικογένεια είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της στρατηγικής για να αντιμετωπίσουμε το τέρας, το εθνικό πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Αν δεν στηρίξουμε την οικογένεια, όχι μόνο την τρίτεκνη οικογένεια, όχι μόνο την πολύτεκνη οικογένεια, αλλά και τα νέα παιδιά, τα νέα ζευγάρια που το σκέφτονται, είναι να πάρουν την απόφαση. Εδώ είναι το θέμα, το σπίτι μου, η στέγη που ξέρετε ότι είναι άλλο ένα κεφαλαιόδους, κεφαλαιόδους σημασίας ζήτημα. Αυτές είναι λοιπόν επιγραμματικά οι μεγάλες προτεραιότητες που βλέπω ότι η κυβέρνηση θέλει να υπηρετήσει και αυτό θα ζητούσα από τον Πρωθυπουργό. Χωρίς άλλη καθυστέρηση. Πάντως μαθαίνουμε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον, ότι θα θέσει το χρονοδιάγραμμα του 2027 πριν τις επόμενες εκλογές, δηλαδή για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσει και συγκεκριμένη στόχευση. Εδώ θα έχουμε και τη Θεσσαλονίκη. Υπόθηκαν πράγματα και για το μετρό, δηλαδή μπήκανε κάποια πράγματα επιτέλους στην τελική τους ευθεία, θέλουμε να πιστεύουμε. Από εκεί και πέρα έρχεται και αυτή η πλατφόρμα erga.gov.gr που είπε ο κύριος Κέρτσος. Το οποίο, εάν συμβεί, θα μου επιτρέψετε να πω, φαίνεται πολύ ωραίο, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμβεί. Η πλατφόρμα θα λειτουργήσει, είναι βέβαιο. Θυμίζω για τους τηλεθεατές μας, όλα τα έργα σε όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ τολμηρό αυτό. Προϋπολογισμού πάνω από 1 εκατομμύριο, θα είναι στη διάθεση όλων μας, μέσω αυτής της πλατφόρμας, στην οθόνη μας δηλαδή, να δούμε σε τι αφορά το έργο, πού ακριβώς γίνεται, ποιοι είναι οι φορείς που το τρέχουνε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια η πρόοδος των εργασιών. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια της διαφάνειας και του διαρκούς ελέγχου που μπορούμε όχι μόνο εμείς που είμαστε πιο κοντά στα πολιτικά πράγματα, όχι μόνο εσείς οι δημοσιογράφοι που έχετε υποχρέωση να ελέγχετε τις κυβερνήσεις. Ναι, αλλά τι να το κάνουμε, να μπαίνουμε και να βλέπουμε πόσες φορές υπόθηκε ότι θα λειτουργήσει το μετρό. Τώρα μου στέλνει και φίλος εδώ και λέει τελικά το μετρό Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει. Που λέγανε 30 βλέπετε. Νοεμβρίου θα λειτουργήσει. Έτσι. Θα παραδοθεί. Βλέπετε λοιπόν, όλοι θα μπορούμε πια και η κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία δεν θα μπορούν να κρύβονται. Θα είναι φόρα παρτίδα, επιτρέψτε μου την έκφραση. Δεν θα περιμένουμε να ακούσουμε ποια νέα μας φέρνει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός. Θα είναι μπροστά μας, στη διάθεσή μας και θα μπορούμε βέβαια να ασκήσουμε και την ανάλογη πίεση και την ανάλογη κριτική. Ναι, το μετρό πια θα είναι στη διάθεσή μας, θα λειτουργήσει, νομίζω δεν χωράει αμφιβολία. Το ανακοίνωσε πανηγυρικά ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα, 30 Νοεμβρίου και βέβαια με το καλό να δούμε και την επέκταση προς Καλαμαριά σε ένα χρόνο από σήμερα, τέλη του 2025 προβλέπεται. Ελπίζω να μην υπάρξει και την επέκταση δυτικά να δούμε. Και βόρειο-δυτικά βέβαια πρέπει να προχωρήσει. Είναι και αυτό, αν θέλετε, ένα από τα δικά μου προσωπικά στοιχήματα, να προχωρήσει ουσιαστικά για την ώρα σε επίπεδο μελετών και να δούμε με την γνώμη τη σύμφωνη της τοπικής κοινωνίας στα αλήθεια ποιες ανάγκες πρέπει να καλύψουμε. Δεν φτάνει μετρό στη βασική γραμμή και μέχρι την Καλαμαριά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Άρα το προωθείτε. Αυτό είναι ένα ζήτημα που το έχετε πάρει προσωπικά κι εσείς και το προωθείτε. Δεν έχω παραιτηθεί ούτε από τις αστικές συγκοινωνίες και την ανάγκη αναβάθμισής τους. Τα λεωφορεία, τα καινούργια, τα ηλεκτρικά, τα υπερσύγχρονα, τα αντιρρυπαντικά. Επιτέλους αύριο θα έχουμε την παρουσίαση του συγκοινωνιακού χάρτη. Έτσι, είμαστε σε καλό δρόμο. Κυκλοφορούν 110 καινούργια λεωφορεία, είναι πολύ σημαντικό, νομίζω τα χαιρόμαστε όλοι μας, όμως δεν φτάνουν αυτά, δεν τελειώσαμε εδώ.
Ναι. Τώρα, κύριε Κούβελα, ενημερώστε μας, γιατί και εγώ είμαι, δεν έχω όλη την ενημέρωση. Ακούμε τι γίνεται με τον ΟΑΣ, ακούμε τι γίνεται με το μετρό, ακούμε τι γίνεται και το ζούμε βέβαια με το flyover. Με το λιμάνι τι γίνεται? Γιατί δεν ακούμε σοβαρά πράγματα για το λιμάνι. Ένα λιμάνι που χρειάζεται, τόσο χρόνια λέμε ότι μπορούμε να είμαστε στην νοτιοανατολική Ευρώπη, το λιμάνι που η διασύνδεση, η εμπορευματοκιβώτια, μαζί με η διασύνδεση με τα τρένα. Τι γίνεται? Πολύ γρήγορα, επειδή και αυτό το ζήτημα με απασχολεί πολύ και πράγματι έχω διαρκή ενημέρωση σχετικά, πιέζοντας όσον αφορά τουλάχιστον τα δικά μας, στη δική μας δράση, τα περιθώρια που έχουμε να ζητούμε πιεστικά να προχωρήσουν τα πράγματα. Ολοκληρώθηκε το master plan για το λιμάνι. Μένει, με όλες τις μελέτες που προβλέπονται πια γι' αυτό, μένει να δούμε το προεδρικό διάταγμα, το οποίο προβλέπεται να δημοσιευθεί τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, μακάρι να είναι τόσο νωρίς, το Δεκέμβριο όμως το αργότερο. Δεν υπάρχει περιθώριο να πάει στην επόμενη χρονιά. Και μετά από αυτό. Να το κρατήσω αυτό που λέτε στο βίντεο, να σας το θυμίσω, αν θα πάει στην επόμενη τελικά. Ξεκινούν οι εργασίες για την επέκταση της έκτης προβλήτας. Παράλληλα, η επέκταση της έκτης προβλήτας και οι εργασίες μέσα στο λιμάνι είναι υποχρεώσεις του αναγκαίες, αναγκαστικές του επενδυτή, ο οποίος έχει μπει στο λιμάνι. Όμως η σύνδεση, η σιδηροδρομική και η οδική, με την Εγνατία Οδό, αυτές είναι υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου, οι οποίες και αυτές προχωρούν. Υπάρχουν ζητήματα με τις απαλωτριώσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε κάποια καθυστέρηση μέχρι σήμερα. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση κινούνται τα πράγματα. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε, και αυτό ζήτησα από τον Πρωθυπουργό όταν συναντηθήκαμε την περασμένη εβδομάδα, να έχουμε διαρκή ενημέρωση όλοι μας για αυτά τα έργα, οι πολίτες πρώτα απ' όλα. Στο τέλος, ας έχουμε και εμείς. Ζητήσατε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ενημερωνόμαστε όλοι, αυτό λέτε? Ακριβώς. Να έχουμε ενημέρωση διαρκή για την εξέλιξη των έργων, για να μπορεί με τον τρόπο αυτό. Ποιος είναι ο συντονιστής που θα έχει αυτή το γραφείο Πρωθυπουργού? Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα. Οι αρμόδιοι υπουργοί πρωτίστως. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα λογοδοτούμε διαρκώς τους πολίτες και δεν θα έχουμε την αίσθηση όλοι μας ότι ανακοινώθηκαν έργα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν τα βλέπουμε. Μην ξεχνάτε ότι πάντα υπάρχει και μία περίοδος ορίμανσης αυτών των έργων, μία περίοδος που είναι σε εξέλιξη αλλά δεν φαίνονται. Όταν ξεκίνησε η κατασκευή του flyover, είχαμε απορία όλοι μας για 2-3-4 μήνες τι στο καλό κάνουνε. Δεν το βλέπαμε, όμως γινόντουσαν εργασίες. Σήμερα νομίζω δεν έχουμε απορία, οι εργασίες αυτές προχωρούν με εντατικούς, θα έλεγα, αριθμούς. Γι' αυτό και τόλμησε ο Πρωθυπουργός να πει: μήπως έχουμε το έργο και λίγο νωρίτερα, τον Μάιο του 27, mm-hmm, στην διάθεση όλων μας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι με την εξέλιξη, με την πρόοδο των εργασιών στο λιμάνι, με το Logistics Center στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, και αυτό το έργο ξεμπλοκάρει και θα έχουμε πολύ σύντομα διαγωνιστική διαδικασία για να αναλάβουν κατασκευή και λειτουργία όποιοι ενδιαφέρονται γι' αυτό να συνδράμουν, νομίζω ότι θα έχουμε στα αλήθεια την προοπτική της Θεσσαλονίκης σε λειτουργία, σε πράξη, ως μεγάλο λιμάνι, κορυφαίο στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πολιτικά μιλώντας τώρα, κύριε Κούβελα, είναι σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία με τα ποσοστά των ευρωεκλογών, με τη συνέχιση της ακρίβειας, με όλα τα προβλήματα που είναι σε εξέλιξη, με τους δύο πολέμους που δημιουργούν πάρα πολλά επίσης ζητήματα, με την Τουρκία που αρχίζει και πάλι να πιέζει. Είμαστε μέσα σε ένα κλοιό προβλημάτων. Παρ' όλα αυτά, είναι και μια συγκυρία που είναι, θα έλεγε κάποιος, ευκαιρία για την κυβέρνηση, με την έννοια της απουσίας αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ότι έχουν πέσει τόνοι, δεν το πολύ συζητάτε, δεν πολύ απαντάει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με όσα υπόνονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς βλέπετε αυτή την κατάσταση? Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να νιώθει ικανοποίηση όταν ο χώρος της αντιπολίτευσης παρουσιάζει τέτοιες δυσλειτουργίες. Δεν είναι ζήτημα να απαντήσουμε ή όχι σε κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση.
πιο κρίσιμο είναι, θα έλεγα, να συγκροτηθεί η αντιπολίτευση για να μπορέσει να παράγει ουσιαστικό πολιτικό έργο. Κριτική, αλλά ταυτόχρονα και προτάσεις και λύσεις. Εμείς είμαστε πολύ δεκτικοί, επιθυμούμε και το διάλογο, θέλουμε την κριτική και βέβαια πάνω απ' όλα προτάσεις από την αντιπολίτευση. Σε αυτή τη φάση έχουν τις δικές τους εσωτερικές διαδικασίες σε εξέλιξη. Νομίζω δεν μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στον τόπο τα μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να κλείσει αυτός ο κύκλος της δικής τους εσωστρέφειας, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, και να μπουν πάλι σε ρυθμούς όπως θα θέλαμε όλοι, όπως θα έπρεπε, όπως αξίζει στη δημοκρατία μας, γιατί ξέρετε και οι πολίτες δεν αισθάνονται άνετα ούτε ικανοποίηση όταν βλέπουν το πολιτικό σύστημα, αν μπορώ έτσι να το θέσω λίγο γενικότερα, να είναι σε μία δυσλειτουργία, σε μία αποσύνθεση. Ναι. Όπως προβλήματα διαφάνηκαν μετά τις ευρωεκλογές και στην Νέα Δημοκρατία, το ξέρετε πολύ καλά, λόγω της διαχείρισης κάποιων ζητημάτων όπως τις ακρίβειες, αλλά και λόγω του νόμου σχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, από μέλη της Νέας Δημοκρατίας, από ανθρώπους που πιστεύουν στην Νέα Δημοκρατία κλπ, που αισθάνονται ότι λίγο η ιδεολογία της έχει αρχίσει να διχάζεται, να το πω, ότι είναι πιο θολή πια από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν εσείς προσλαμβάνετε έτσι τέτοια παράπονα από τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι απόδειξη όσων αναφέρατε προηγουμένως. Ζητούμενο είναι την επόμενη μέρα να βρούμε τον βηματισμό. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Έχουμε προχωρήσει στη μεθεπόμενη, θα έλεγα. Ζητούμενο είναι να βρεθεί πλήρης βηματισμός με το νέο κυβερνητικό σχήμα να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα των συμπολιτών μας, με την καθημερινότητα. Σε αυτό εστιάζουμε, αυτήν θέλουμε να βελτιώσουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, χωρίς να μας αφορά και να μας επηρεάζει το τι συμβαίνει στα άλλα κόμματα, ούτε να μας εξυπηρετεί. Επιμένω πολύ σε αυτό. Ναι. Δεν είναι ζητούμενο. Μακάρι να βρούνε το δρόμο τους, καλό θα κάνει σε όλους. Έχουμε και για το ΠΑΣΟΚ είναι ευκαιρία αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όσο δε για την ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό νομίζω ότι ξεκαθάρισε σε περισσότερες συζητήσεις που είχαμε, και δημόσιες συζητήσεις, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και εγώ έχω πολύ καθαρή άποψη, κυρία Τζόρμπα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα πολύ μεγάλο κόμμα. Έχουμε αντέξει όσο κανένα άλλο κόμμα, φέτος συμπληρώνοντας τα 50 χρόνια από την ίδρυσή μας, από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή. Είναι λοιπόν ανάγκη, είναι υποχρέωση, είναι σημαντικό, είναι στις καταστατικές αρχές μας η αγκαλιά της παράταξης να είναι ανοιχτή. Όποιος ασπάζεται τις αξίες, το πρόγραμμα, τις αρχές της Νέας Δημοκρατίας, είναι καλοδεχούμενος. Εκείνοι θα αλλάξουν ερχόμενοι στη Νέα Δημοκρατία και όχι η Νέα Δημοκρατία, δεχόμενοι ακόμη και στελέχη άλλων κομμάτων που μέχρι χθες ήταν βουλευτές σε κόμματα άλλα, σήμερα βλέπουμε να είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι είναι το πολιτικό σύστημα, η δημοκρατία μας. Θα επιστρέψουμε σε αυτές τις συζητήσεις περί ιδεολογίας και ταυτότητας, αλλά τώρα έχουμε, και έτσι θα ολοκληρώσουμε, ΔΕΘ μπροστά μας, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν φιλοξενούμενος ο κύριος Ποζρικίδης. Δεν προλαβαίνουμε τώρα, γιατί θα σας αποχαιρετήσω ένα ποτηράκι νερό. Όμως θέλω, κλείνοντας, κύριε Κούβελα, αν νομίζετε ότι είμαστε σε ένα δρόμο πλέον με την ανάπλαση, να ρωτήσω, γιατί υπήρξε μια δυσλειτουργία και καθυστέρηση λίγο πριν το καλοκαίρι. Νομίζω όλοι παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα. Να δώσουμε λίγο χρόνο, ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ να φέρετε να φέρουν οι συνάδελφοι στον κύριο Κούβελα. Με ενημερώνουν ότι θα σπεύσουν, αλλά θα καθυστερήσουμε και δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Επομένως, κλείνω λοιπόν όσο καλύτερα μπορώ να διαχειριστώ τη φωνή, κύριε Κούβελα.
τα τελευταία χρόνια βγήκαμε εκτός προγράμματος όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ. Θυμίζω ότι είναι ένα εμβληματικό έργο στρατηγικής σημασίας που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ενέταξε σε αυτά τα μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών ήδη στις προγραμματικές δηλώσεις του 2019. Όμως συγκυρίες και οικονομικές, αν θέλετε, εξελίξεις και το γεγονός ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει λόγο σε αυτό το project μας έφεραν πίσω. Όμως, όπως και ο κύριος Ποζρικίδης εξήγησε νωρίτερα και άκουσα την παρέμβασή του, είδα και άκουσα την παρέμβασή του, νομίζω ότι έχουμε καταλήξει πλέον σε συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δεν είναι μόνο της κυβέρνησης υπόθεση, δεν είναι μόνο της ΔΕΘ, δεν είναι μόνο το ΤΑΙΠΕΔ, δεν είναι μόνο του Δήμου Θεσσαλονίκης, δεν είναι μόνο των φορέων και των πολιτών της Θεσσαλονίκης, είναι συνδυασμός όλων αυτών. Θα έχουμε πια την εξέλιξη, πολύ, την απόφαση, στα καλά, ευχαριστώ. Ναι. Θα έχουμε την εξέλιξη αυτή τη θετική πολύ σύντομα, μπαίνοντας πια στα στάδια της διαδικασίας που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του έργου. Αντί να δούμε την έκθεση το 2026 να μας υποδέχεται, τη νέα έκθεση, θα ξεκινήσουν οι εργασίες το 2026. Όπως φαίνεται, ας είναι όμως 2 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα, όπως λέμε. Αρκεί να μην έχουμε μετά νέα καθυστέρηση. Από το μετρό έχουμε καεί πολύ, κύριε Κούβελα. Τι να πει κανείς. Σας ευχαριστώ πολύ και βεβαίως θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί θα είναι εδώ όλο το κυβερνητικό επιτελείο, ο λόγο ΔΕΘ και ο Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε διάλειμμα. Σε λίγο θα επιστρέψουμε και θα συνομιλήσουμε, θα επιμείνουμε σε όσα συζητήθηκαν με τους παραγωγικούς φορείς και τον Πρωθυπουργό τις προηγούμενες ημέρες. Μαζί μας ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.